Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Άννα, καλή σου μέρα. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα πραγματικά. Τι έγινε Άννα εδώ? Λοιπόν, το θεωρούμε απαραίτητο συνεταιρισμός, γιατί το βράδυ του Σαββάτου δυστυχώς δέχτηκα και εγώ κάποια τηλεφωνήματα τα οποία ήταν και απαξιωτικά, να σου πω την αλήθεια, για το συνεταιρισμό, ότι με την απουσία μας σνομπάραμε το συγκεκριμένο φόρουμ, που τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Ίσα-ίσα είμαστε δίπλα στο επιμελητήριο, δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες, Χρήστο, γιατί βλέπουμε ότι ως νομός δυστυχώς δεν έχουμε για πολλούς δεν δρόμους. Δεν κινείται τίποτα άλλο ό,τι έχει να κάνει, έχει να κάνει με το πρωτογενή τομέα, και μάλιστα από ό,τι ενημερώθηκα και στο φόρουμ, παρουσιάστηκαν και κάποια αξιόλογα στοιχεία όσον αφορά τη τελευταία δεκαετία που έχουμε να κάνουμε, που έχουν να κάνουμε με την απασχόληση του εργατικού δυναμικού, που εκεί έχουμε αύξηση των ανθρώπων που απασχολούνται στο πρωτογενή τομέα, άνθρωποι οι οποίοι έμειναν άνεργοι από τη γουνοποιία και τελικά επέλεξαν να παραμείνουν εδώ και να απασχοληθούν σε αγροτικές εκτινοτροφικές επιχειρήσεις, και έχουμε και αύξηση του τζίρου. Λοιπόν, εμάς μας ζητήθηκε, Χρήστο, από τον πρόεδρο, τον κύριο Καραταγλίδη, την Τετάρτη, ενώ πριν τρεις εβδομάδες. Και μέχρι την Παρασκευή που τον είχαμε και στη γραμμή, μέχρι και την Παρασκευή ήταν νομίζω ότι όλα οκ. Okay. Γι' αυτό υπάρχει μια δυσαρέσκεια, και την οποία οφείλει να αποκαταστήσει ο κύριος Καραταγλίδης, είναι ότι την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη, σε συνάντηση που είχαμε στα γραφεία του συνεταιρισμού, και μάλιστα ήταν από προσωπικό τηλεφώνημα για το αν τελικά ισχύει η παρουσίασή μου το Σαββάτο, και μου είπε αν ισχύει κανονικά, τον είπα να συνεννοηθούμε στα γραφεία του συνεταιρισμού για να του παρουσιάσω και εγώ και το έργο του συνεταιρισμού από το 2014, αλλά και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα 10-2-1 γενετική πόρηση κτηνοτροφείο, το οποίο τρέχει ο συνεταιρισμός και είμαι και νόμιμη εκπρόσωπος του συνεταιρισμού, για το τι έχουμε αποκομίσει και ως κτηνοτρέφη αλλά και ως συνεταιρισμός, τις ωραίες πόρτες που μας άνοιξε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η απάντηση του κυρίου Καραταγλίδη το μεσημέρι μας είπε ότι Άννα, δεν ταιριάζεται τόσο στη θεματολογία του φόρουμ. Αυτό πάντως είναι αρκετά σπάνιο. Δηλαδή να φτάσουμε στο παραπέντε, ενώ όλα έχουν ανακοινωθεί, μιας εκδήλωσης, και να αντιληφθούμε αν ταιριάζουμε ή δεν ταιριάζουμε με κάτι. Δηλαδή... Και μάλιστα τη θεματολογία, Χρήστο, πριν τρεις εβδομάδες, όταν δέχτηκα προσωπικό τηλεφώνημα από τον κύριο Καραταγλίδη, ήταν ο ίδιος που μου πρότεινε τη συγκεκριμένη θεματολογία που έχει τη στιγμή, μάλιστα, που πρότεινε το επιμελητήριο να είστε εκεί. Αυτό είναι, ναι, με το παράξενο. Εργατικά σχήματα, και δεν θα αναφερόμουν στο πρόγραμμα καθ' αφού το τεχνικό το οποίο τρέχουμε ως συνεταιρισμός, αλλά το τι ωραίες πόρτες μας άνοιξε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτή θα ήταν η θεματολογία. Ο κύριος Καταγλίδης θεώρησε ότι είναι πιο επιστημονικό το συγκεκριμένο φόρουμ και ότι θα παρουσιαστούν κάποιες επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την μεταποίηση και με την καθετοποίηση της παραγωγής. Που πάλι και μα εκεί, και στο νόμο μας έχουμε γεωργικές μονάδες, κτηνοτροφικές μονάδες καθετοποιημένες. Έγινε παρουσία και του Προέδρου. Ενημερώσαμε τον κύριο Καραταγλίδη για το ποιες επιχειρήσεις μετέχουν όσον αφορά την καθετοποίηση και τη μεταποίηση και με ποια κριτήρια επιλέχθησαν αυτές οι δύο επιχειρήσεις. Και μάλιστα του απαριθμίσαμε και άλλες, δόξα τω Θεώ, επιχειρήσεις στο νομό οι οποίες κάνουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τώρα, Χρήστο, εγώ θα αναφέρω ένα παράδειγμα που προς Θεού, επειδή λέγομαι μόνος που δεν έχω κάτι στην γενική, κάποια συγγένεια με τα παιδιά φάρμακο, είναι απλή συνωνομία και είμαστε και συνάδελφοι στην κτηνοτροφία. Έχουμε δύο παιδιά τα οποία ανέλαβαν μια οικογενειακή επιχείρηση. Τα παιδιά αυτά μέσα σε μια δεκαετία έχουν εκτοξεύσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση, έχουν βραβευτεί στην καινοτομία, και μάλιστα το δικό τους τυρί, το Κανιάκι, έχει πάρει και το χρυσό βραβείο. Και φέτος και μέσα στα καλύτερα 50 τυριά της χώρας. Χρήστο, για μας αυτά τα παιδιά είναι ορόσημο, γιατί και τα δύο αδέρφια επέλεξαν να εργαστούν και να παραμείνουν στην Καστοριά, να ασχοληθούν με την οικογενειακή επιχείρηση. Και όχι μόνο αυτό, τα παιδιά αυτά πρέπει να διδάσκουν σεμινάριο σε εμάς τους πιο παλιούς που είμαστε 30-40 χρόνια, αξιοποίησαν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Δηλαδή δεν γίνεται να μην δώσουμε δύναμη σε αυτά τα παιδιά. Επίσης, ο Χρήστος Ομόσχος, ο οποίος είναι και κτηνοτρόφος, είναι και κτηνίατρος. Πόσοι από εμάς γνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο παιδί είναι αντιπρόσωπος της Ελλάδος για το βόγιο κρέας
στη Κόπα Κοζέκα, που είναι ο όμιλος αγροτικών συνεταιρισμών και αγροτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, έχει πάει δύο φορές στις Βρυξέλλες και πάντα το στέλνουμε το παιδί ασυνόδευτο, ενώ όλα τα κράτη έχουν μία αντιπροσωπεία από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Οι μόνοι που πάμε μόνοι μας, δυστυχώς στέλνουμε τον αντιπρόσωπό μας μόνο και ασυνόδευτο στις Βρυξέλλες. Και δεν φτάνει αυτό. Δεν του ζητάμε και μία ενημέρωση μετά για το τι ακριβώς έκανε εκεί που πήγε. Για να πάρει κάποια μέτρα το Υπουργείο, γι' αυτό γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Σε τι κατευθύνσεις θα πάνε τα χρήματα στην επόμενη δεκαετία. Μάλιστα. Και υπάρχουν, θέσαμε στον κύριο Καραταγλίδη και άλλες επιχειρήσεις. Λοιπόν, η απάντηση του κύριου Καραταγλίδη ήταν ότι θα υπάρξει και άλλη ημερίδα και άλλη εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσουμε εκτενέστερα για την κτηνοτροφία. Και γι' αυτό και το αφήσαμε έτσι, και εννοείται ότι είπαμε στον κύριο Καραταγλίδη ότι είμαστε δίπλα και στο επιμελητήριο, γιατί θεωρούμε, Χρήστο, τη βαρύτητα που έχει ένα επιμελητήριο όσον αφορά την αγροδιατροφή. Και είμαστε οι πρώτοι που επικροτούμε τέτοιες προσπάθειες. Εμείς Άννα, σκοπεύουμε σήμερα, ίσως και μετά το διάλειμμα, να πάρουμε τον κύριο Καραταγλίδη να μας εξηγήσει γιατί έγινε αυτή η ανατροπή που δεν συνηθίζεται, επαναλαμβάνω, σε φόρουμ και μάλιστα με τέτοιο περιεχόμενο. Να δούμε τι έχει συμβεί εκεί πέρα, γιατί έγινε αυτό και αν πραγματικά και πότε, σε πόσο χρονικό διάστημα θα δούμε... ειδικά για τον κλάδο ένα φόρουμ. Εμείς, κοιτάξτε, με τον κύριο Καταγλίδη, στη συνάντηση που είχαμε στο συνεταιρισμό, έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα και μάλιστα στοχεύουμε και σε άλλα πράγματα συνεργασίας όσον αφορά την ανάδειξη τοπικών προϊόντων εδώ στον ομό. Δώσαμε δηλαδή χέρι συνεργασίας με το επιμελητήριο σε τέτοιες δράσεις και σε τέτοιες προωθήσεις των τοπικών προϊόντων. Εγώ, Χρήστο, θα μου επιτρέψεις λίγο, επειδή ακούστηκαν διάφορα σχόλια. Κακεντρεχή όσον αφορά το Σάββατο και όσον αφορά την συγκεκριμένη απουσία μας, η οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό, υπάρχει μία προσωπική αίσθηση δική μου, είναι ότι δυστυχώς κάποιοι δεν χαίρονται με τα όσα έχει κατακτήσει ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός. Και αυτό έχει να κάνει προσωπικά με το πρόσωπο του Προέδρου του Δημήτρου του Μόσχου. Α, βλέπεις και άλλα πράγματα πίσω. Βλέπεις και προσωπικά πράγματα πίσω. Δεν χαίρονται, αλλά εγώ... σε αυτούς έχω να μηνύσω το εξής, ότι κάποια πράγματα στη ζωή μας κατακτώνται και με κόπο, αλλά και χωρίς να επιδεικνύουμε την κομματική μας ταυτότητα. Αυτό ας το λάβουν όλοι τους υπόψη. Άρα λες ότι για να μην μιλήσετε, κάποιοι έβαλαν το χέρι τους εκεί. Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Απλά απαντώ σε αυτούς που αμέσως έστρεψαν τα βέλη στο συνεταιρισμό, ότι με την απουσία μας θέλαμε να σνομπάρουμε το συγκεκριμένο φόρουμ. Εμείς, Χρήστο, ως διοίκηση... Λογικά αυτοί δεν θα είχαν γνώση των πραγμάτων, διότι ήσασταν στο πρόγραμμα, δεν ήταν. Χρήστο, επειδή κάποιοι διαθέτουν και πολύ κοντή μνήμη, το 2014 όταν κληθήκαμε ως διοίκηση να αναλάβουμε το συγκεκριμένο συνεταιρισμό, το θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι πατούσαμε σε καμένη γη. Υπήρχε μία ένωση σε κατάρρευση, σε χρεοκοπία, και μάλιστα όταν εγώ προσωπικά δέχτηκα από τον Δημήτρη το Μόσχο τηλέφωνο, που με έκανε την πρόταση να είμαι και συνεργάτης του και να συμμετέχω στις εκλογές, η απάντηση στην αρχή αρνήθηκα και τον είπα, είσαι τρελός. Πάμε σε καμένη γη, δεν θα μας εμπιστευτεί κανένας αγρότης, κανένας κτηνοτρόφος, θα γυρίσουν και θα πούν ότι πάτε και εσείς να φάτε. Και η απάντηση του Προέδρου και προς τιμή του ήταν ότι, Άννα, κάποια στιγμή πρέπει να αναγεννηθούμε από τις τάχτες μας. Εμείς, Χρήστο, ως συνεταιρισμός, όντως το πετύχαμε αυτό και μας έχουν ανοιχτεί πολύ ωραία. Πολύ ωραίες πόρτες και είναι τιμή και για την Καστοριά και για το συνεταιρισμό εκεί που έχουμε φτάσει, που όταν μπήκαμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν ξέραμε πού θα φτάσει. Πρώτα-πρώτα επιβραβευτήκαμε από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Υπουργείου πανελλαδικά για την ορθή διαχείριση, το έχουμε πει επανειλημμένα, να το καταλάβουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να εμπιστευτούν το συνεταιρισμό, για την ορθή διαχείριση και την απορροφητικότητα. Το άλλο, τον επόμενο μήνα, πάλι με την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής, θα συμμετέχουμε σε διαφημιστικό σποτάκι του Υπουργείου. Τα γυρίσματα θα γίνουν εδώ στην Καστοριά, το οποίο σποτάκι θα προβληθεί και στο εξωτερικό. Και το επόμενο είναι πάλι με την υποστήριξη και την προώθηση της Διαχειριστικής Αρχής, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλή συνεργασία που έχουμε με τα παιδιά της Διαχειριστικής του Υπουργείου, είναι ότι ήδη ετοιμάσαμε φάκελο υποψηφιότητας. Θα συμμετάσχουμε σε έναν διαγωνισμό ευρωπαϊκό. Η κατηγορία μας είναι πράσινο μέλλον.
και η βράβευση θα γίνει τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνουμε εκεί πέρα ότι ο ανταγωνισμός θα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οφείλαμε όμως να καταθέσουμε φάκελο, να πάμε να φτάσουμε και μέχρι εκεί και να καταλάβουν και οι ξένοι ότι υπάρχουν και κάποιοι συνεταιρισμοί που δεν τρώνε λεφτά στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς αυτή η εικόνα υπάρχει. Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Κάτι τελευταίο. Λίγοι αγρότες και κτηνοτρόφοι πλέον γνωρίζουν ότι η νομοθεσία όσον αφορά την φορολογία των ανθρώπων που περνάει η παραγωγή τους μέσα από συλλογικά σχήματα, υπάρχει μία μείωση του 50%. Ο μεγάλος στόχος που θέτει η διοίκηση του συνεταιρισμού και παρακαλούμε τους... Εμείς ως διοίκηση έχουμε δώσει δείγματα γραφής στο πώς εργαζόμαστε και πόσο πλάτη έχουμε βάλει σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, Χρήστο, για τον νομό. Και είμαστε σε οποιοδήποτε φορέα και αγρότη κτηνοτρόφο κοντά. Λοιπόν, υπάρχει, θέλουμε τη στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων, η παραγωγή πλέον να περνάει έντιμα, με κομμένα τιμολόγια, καθαρά, μέσα από συλλογικά σχήματα, μέσα από συνεταιρισμούς. Μάλιστα. Άννα, θα το δώσω μια συνέχεια το θέμα. Σε λίγο πιθανότατα να είναι μαζί μας, αν μπορεί φυσικά, και ο κύριος Καρταγλίδης. Βέβαια, θα χαρώ να τον ακούσουμε. Γιατί δώσαμε ένα τελευταίο, Χρήστο. Ήθελα να κάνω ένα δωράκι χθες στη γιορτή του πατέρα. Ναι. Γιατί ήθελε ο καημένος να με δει να πηγαίνω πανεπιστήμιο. Ναι. Τελικά δεν του το έκανε το δώρο, γιατί δεν πήγα τελικά πανεπιστήμιο. Ευελπιστώ, πατέρα, να στο κάνω άλλη φορά αυτό το δώρο. Να πάω πανεπιστήμιο. Να σε καλά, να μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν για τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν στο επιχειρηματικό φόρουμ. Θα δούμε τι πραγματικά μπλέξιμο υπήρξε και τι γίνεται πίσω από όλα αυτά. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.